Καλό σας μεσημέρι. Ο Εγκέλαδος εξακολουθεί και χτυπάει την Κεφαλονιά και θα είναι το βασικό μας θέμα και στη σημερινή εκπομπή. Από την άλλη, ο ιός της γρίπης χτύπησε την συνάδελφό μου, τη συνεργατηδά μου, τη Λίτσα τη Θεοφάνους. Οπότε σήμερα θα είμαι μόνη εδώ στην παρέα σας. Όχι εντελώς μόνοι όμως, γιατί έχουμε τον καλό μας φίλο από την Κεφαλονιά, τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού και Πολιτισμού, τον κύριο Ευάγγελο Κεκάτο. Τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί ο Εγκέλαδος χτύπησε ξανά την Κεφαλονιά τα ξημερώματα με 4,6 ρίχτερ. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Κεκάτο. Κύριε Χαίρο, και σε εσάς και τους ακροατές, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την ηθική συμπαράσταση και το ενδιαφέρον σας. Μα το ενδιαφέρον όλων μας είναι στραμμένο εκεί. Μπορεί να έχουμε συναντήσεις στις Βρυξέλλες, μπορεί αυτό. Και το έχουμε ανάγκη. Αυτό έχουμε ανάγκη περισσότερο. Αυτό όλα. Είναι. Αυτό. Πείτε μας λοιπόν, καταρχήν σας έπιασε στον ύπνο ο ισχυρός μετασεισμός των 4,6. Δεν μας έπιασε στον ύπνο, γιατί όσο και να ακούγεται περίεργο, εμείς που διαχειριζόμαστε την κρίση, ο κ. Δήμαρχος και όλο το επιτελείο, δεν κοιμόμαστε. Κοιμόμαστε με βάρδιες. Οπότε μας έπιασε σε στιγμή συνεργασίας και συμβουλίου. Στις 5 και 10 το πρωί, να το πούμε αυτό. Ναι, 5 και 10 λοιπόν. Ναι. Ήταν ένας μεγάλος σεισμός, αλλά μικρότερος από τον κύριο σεισμό. Mm-hmm. Οπότε όλα αυτά συνηγορούν ότι το φαινόμενο εξασθενεί. Mm-hmm. Και οι επιστήμονες που έχουν καταθέσει την άποψη ότι ο κύριος σεισμός ήταν ο πρώτος που έγινε, επιβεβαιώνεται. Mm-hmm. Τώρα, κάτι συγκρίσεις με το σεισμό του 1953 και αυτό η τρομολαγνία που καλλιεργείται, και θεωρώ ότι είναι λάθος και υπερβολή και δεν βοηθάει και τους κατοίκους. Είναι λάθος. Ο σεισμός του 1953 δεν έχει καμία σχέση με τον σεισμό αυτόν, όπως είπαν οι σεισμολόγοι. Και το να δείχνουν πλάνα τηλεοράσεις από το σεισμό του 1953 δεν νομίζω ότι είναι πολύ όμορφο. Εδώ ήταν χθες και ο κύριος Πουλιάρας, ο οποίος είπε, μάλιστα, να μεταφέρω τα λόγια του, ότι δεν έχει την αίσθηση ότι έχει γίνει σεισμός, τουλάχιστον στην πλευρά του Αργοστολίου. Στην πλευρά του Λιξουρίου υπάρχουν προβλήματα. Συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών. Ο κόσμος όμως το αντιμετωπίζει με ψυχραιμία. Υπάρχει μια ωριμότητα στις αντιδράσεις. Το καράβι γέμισε από κόσμο, και να σημειώσω ότι αυτοί που πήγαν στο καράβι γύρω στα 1000 άτομα δεν ήταν αυτοί που τα σπίτια τους έχουν καταστραφεί. Ένα μέρος ήταν αυτό το μικρότερο, ένα άλλο μέρος το μεγαλύτερο ήταν ότι φοβόντουσαν. Mm-hmm. Και ο φόβος είναι και ένα σεβαστό συνέστημα και το διαχειριζόμαστε. Και επίσης θέλω να αναφέρω ότι στο καράβι, εκτός από Κεφαλονίτες, έχουμε και μετανάστες και Ρωμά, γιατί δεν έχει εθνικότητα ο φόβος, ούτε φυσική καταστροφή. Διαχειριζόμαστε με ανθρωπισμό όσο καλύτερα μπορούμε, και θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στο Superfast για την ευγένεια με την οποία αντιμετωπίζουν όλοι, από τον πλοίαρχο μέχρι το τελευταίο μέρος του πληρώματος, τους ανθρώπους. Με κατανόηση, με σεβασμό, με αλληλεγγύη. Και έτσι, τώρα μόλις έχω έρθει από το καράβι και έχω πρόσφατα στις εικόνες, όλα είναι κατά το δυνατόν, γιατί βέβαια δεν είναι μια ευχάριστη κατάσταση. Μιλήσατε για το Superfast. Έφτασε το δεύτερο. Για το Superfast. Το δεύτερο, το Ελευθέριος Βενιζέλος, έδεσε ή όχι ακόμα? Το Ελευθέριος Βενιζέλος έρχεται το απόγευμα. Έρχεται το απόγευμα, γιατί θα χωρέσει άλλους 1000, νομίζω. Έτσι δεν είναι? Άλλους 1000 θα φιλοξενήσει το Ελευθέριος Βενιζέλος. Ναι, νομίζω περισσότερους, 1.400 άτομα. Δίνει και άλλες δυνατότητες. Οπότε νομίζω ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα. Η κατάσταση ελέγχεται. Τα συντονιστικά όργανα δουλεύουν διαρκώς. Ο κύριος Μιχελάκης είναι από την πρώτη στιγμή εδώ, δεν έχει φύγει καθόλου. Συνέχεια είναι μαζί μας και συντονίζουν αυτό το έργο. Το ίδιο και οι Γενικοί Γραμματείς των Κορυφαίων Υπουργείων που εμπλέκονται σε αυτό το θέμα. Η Ανώτερη Εκπαιδευτική του Στρατού και όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες έχουν έρθει. Ειδικοί μηχανικοί από την Αθήνα και από την Πάτρα που έχουν ενισχύσει τη δύναμη τη δικιά μας εδώ στο Δήμο και στην Περιφέρεια. Εκεί γίνεται μια πολύ συντονισμένη δουλειά, θα έλεγα ευρωπαϊκού επίπεδου. Και το λέω αυτό μια και η χώρα μας προεδρεύει στην Ευρώπη. Πραγματικά σε αυτή την κρίση δείξαμε ότι έχουμε άπειρες δυνατότητες, και η οικονομική κατάσταση, τα οικονομικά προβλήματα δεν έδειξαν να θίγουν ούτε στο ελάχιστο την αντιμετώπιση, τη σοβαρή και οργανωμένη και επιστημονική αντιμετώπιση του φαινομένου. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι μας τρώει η γκρίνια. Δηλαδή, δεν πάει η κρατική μηχανή, δεν κινητοποιείται η κρατική μηχανή, λέμε πω λιγορούμε. Πήγε αμέσως εδώ, λέγανε, α, γιατί στην Κεφαλονιά πήγε αμέσως. Δηλαδή, υπάρχει ο γκρινιάρης της υπόθεσης. Ο κύριος Πρωθυπουργός πήρε αμέσως τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Παρίσι, αμέσως. Και στην κυριολεξία σε 2 ώρες μετά το σεισμό ήταν εδώ ο κύριος Μιχελάκης με το επιτελείο του. Αυτό δείχνει τα ανακλάσματα της νομοθεσίας λειτουργήσαν. Και όλη αυτή η μιζέρια και η κακομοιριά που μας τρέχει με τρόικες και λοιπούς συνδυασμούς έδειξαν να μην φύγουν την ουσία, που είναι η αντιμετώπιση ενός οργανωμένου κράτους που έχει ευαισθησίες, που έχει δομές, που έχει δυνατότητες και μπορεί να φανεί χρήσιμο. Και το βλέπουμε τώρα, γιατί τώρα, ας πούμε, την κρίση φαίνεται πώς λειτουργεί ένα κράτος. Και πραγματικά και εμείς που έχουμε την τιμή να υπηρετούμε την τοπική αυτοδιοίκηση,
Το ρίξω μάλιστα ότι υπήρξε πέρα από την οριμότητα του κόσμου που διαχειρίστηκε το θέμα αυτό με μια μεγάλη εμπειρία και μια μεγάλη σοβαρότητα. Δεν είχαμε δηλαδή κρίση ιστερίας, δεν είχαμε γκρίνιες, δεν είχαμε παράπονα. Φανταστείτε ότι εγώ είχα ζητήσει πάλι και ένα περιφωνικό να υπάρχει για λόγους τάξης έξω από το Δημαρχείο. Δεν χρειάζεται καθόλου. Mm-hmm. Όλα λειτουργήσαν με ευγένεια, με σοβαρότητα, με πειθαρχία και είναι πολύ καλό αυτό. Και με ακμαίο ηθικό. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Υπήρξαν γκρίνιες. Ναι, συγγνώμη. Δόθηκε μεγάλη βαρύτητα στα άτομα της τρίτης ηλικίας, στους ασθενείς, mm-hmm. στα παιδιά. Γιατί εγώ διαχειρίζομαι και το κομμάτι της πρόνοιας και της υγείας. Mm-hmm. Είμαστε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο και υπάρχει μια μέρημνα αρκετά ικανοποιητική. Το γυροκομείο εκενώθηκε και πήγε στον Άγιο Γεράσιμο, μας είπατε χθες, έτσι δεν είναι? Πήγε στο μοναστήρι του Αγίου Γεράσιμου, γιατί ξέρετε, χτίζεται καινούριο γυροκομείο στην Κεφαλονιά. Έχουμε μια πολύ σημαντική δωρεά της οικογένειας Βεργωτή. Και τα. Την ακούτε? Ναι, βεβαίως σας ακούω. Ναι, ναι. Οι ηλικιωμένοι είχαν μεταφερθεί σε ένα ξενοδοχείο στο μεσοδιάστημα. Mm-hmm. Και αυτό το ξενοδοχείο είχε κάποιες ζημιές. Mm-hmm. Δηλαδή, διαμορφώθηκε ο χώρος του ξενοδοχείου ως γυροκομείο για να καλύψει το μεσοδιάστημα από το ένα γυροκομείο στο άλλο. Αυτό είχε ρογμές και κρίθηκε ότι έπρεπε να μεταφερθούν στο μοναστήρι του Αγίου Γερασίου, που υπάρχουν υποδομές, υπάρχουν κρεβάτια, υπάρχουν δωμάτια, να είναι ασφαλείς οι άνθρωποι. Μας ενδιαφέρει ο ανθρώπινος παράγοντας. Μιλάμε για πόσους γέροντες. Είναι σημαντικό το ότι δεν υπήρξε ούτε ένα θύμα, κυρία Κρέα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πείτε μου, για πόσους γέροντες μιλάμε που μετεστεγάστηκαν? Γιατί είναι μια ταλαιπωρία και για αυτούς. Να σας πω έτσι πολύ χοντρικά, είναι 100 άτομα στο Αγροστόλι και άλλα 50 στο Λιξούρι. Χοντρικά στο Λιξούρι, γιατί δεν έχουμε ακριβή. Θέλω να μου πείτε λιγάκι, υπήρξαν πολλές γκρίνιες από την πλευρά της Ιθάκης, ότι θεώρησαν ότι είναι παραμελημένη. Από όχι, απλούστα στην Ιθάκη δεν παρουσιάστηκαν ζημιές. Από την άλλη όμως μαθαίνουμε ότι δόθηκε εντολή να εκταμευθεί ένα έκτακτο κονδύλι 100.000 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες προς το Δήμο Κεφαλινίας, αλλά και άλλες 100.000 για την Ιθάκη. Έτσι δεν είναι? Ναι, 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 ναι. Ναι, γιατί είναι μια ενιαία περιφέρεια mm-hmm. και θεωρήθηκε ότι εντάξει, υποθέτως υπάρχουν και κάποιες ζημιές, αλλά το επίκεντρο, όπως καταλαβαίνετε, αυτό το επίκεντρο ήταν στο Λιξούρι. Και το Αργοστόλι δεν δέχτηκε σοβαρές ζημιές. Καταλαβαίνετε, η Ιθάκη που είναι ακόμα πιο πέρα. Δηλαδή, όσο απομακρύνεσαι από το κέντρο του σεισμού, λιγοστεύουν και οι πιθανότητες να έχει ζημιές. Αυτή την έννοια έχει. Ναι, η Ιταλική έχει το θέμα. Και οι δρόμοι από τις κατολιστήσεις που είναι, γιατί τώρα έχουν και άσχημο καιρό, ενός κακού λιμύρι έρχονται, βρέχει στο νησί και φοβούνται εδώ οι ειδικοί ότι μπορεί να έχουν αποκολλήσεις βράχων ή τέτοια πράγματα. Οπότε έχουν αποκλειστεί κάποια σημεία δρόμων για ασφάλεια. Τα μηχανήματα λειτουργούν συνέχεια να καθορίσουν και έχω την αίσθηση ότι λειτουργεί ένα οργανωμένο κράτος με το κάτρο που μπορεί. Δεν πρέπει να είναι κανείς υπερβολικός, πρέπει να έχει κατανόηση σε τέτοιες περιπτώσεις. Πείτε μου, όταν λέμε ο καιρός κακός, βροχή, όχι κρύο πολύ, βροχερός ο καιρός. Όχι κρύο πολύ, αλλά βροχή υπάρχει. Ναι. Η βροχή είναι... Αλλά δεν έχουμε σκηνές, που είναι σημαντικό αυτό. Φανταστείτε να είναι κάποιος σε σκηνή, είναι σε ένα χλιτά το περιβάλλον μέσα στο... Super fast, το οποίο το βλέπεις. Ακριβώς. Αυτό είναι και το Ελευθέριος Βενιζέλος που θα δέσει το απόγευμα. Είναι πολύ θετικό και είναι το καλό το ότι. Δεν ήρθαν οποιοδήποτε καράβι, ήρθαν και τα πιο όμορφα καράβια. Ακριβώς και είστε νησί. Η λεπτομέρεια παίζει τον ρόλο της σε μια κρίση. Είναι η ευλογία του ότι είστε νησί, διότι αν ήσασταν κάπου αλλού, δεν θα μπορούσε να δέσει το καράβι, που είναι μεγάλη λύση, είναι η αλήθεια, από το να βλέπεις σκηνές και με αυτόν τον καιρό. Σίγουρα. Τώρα ήμουν εκεί, γιατί πηγαίνω να τα τακτάχνικα διαστήματα για να επιβεβαιώσω ότι όλα εντάξει, δεν έχουμε γκρίνιες, δεν έχουμε παράπονα. Αλλά λειτουργεί. Εγώ για να μην κρίσει φοβήθηκα, μην έχουμε τάσεις. Αλλά εντάξει, εξυπηρετήθηκε όλος ο κόσμος. Στις καμπίνες πήγαν τα ηλικιωμένοι και τα παιδιά, γέννησαν οι καμπίνες, χρησιμοποιείται καναπέδες. Όλος ο μηχανισμός του καραβιού χρησιμοποιείται για να βοηθήσει την κατάσταση. Η σύντηση αυτών των ανθρώπων. Η σύντηση αυτών των ανθρώπων. Ποιος την έχει αναλάβει, τη σύντηση αυτών των ανθρώπων? Το καράβι τους ταΐζει. Α, είναι. Τους έχει αναλάβει πλήρως. Το πρωί σας πληροφορώ, ζήλεψα. Έβλεπα κάτι πρωινά σούπερ. Και δεν είχα πιει καφέ από το πρωί. Και έβλεπα τον κόσμο εκεί πέρα με τους καφέδες, τα κρουασάν τους. Δηλαδή είχαν μια πολύ ωραία αντιμετώπιση. Α, οπότε είναι λογικό που λέτε ότι μαζεύτηκαν και άλλοι εκτός από τους σεισμοπαθείς, ας πούμε, αυτούς που δεν έχουν το σπίτι τους. Λογικό είναι σε τέτοιες δύσκολες εποχές. Άλλωστε, ακριβώς όπως λέτε κι εσείς. Και θα πρέπει να τα επιχειριζόμαστε με ευγένεια και σεβασμό προς την ανθρώπινη αγωνία, την ανθρώπινη φόβο. Αυτό είναι όλο. Αυτή είναι η προτεραιότητά μας ως Δημοτική Αρχή, κυρία Καρέα. Από ό,τι μαθαίνουμε, έχουν ελεγχθεί 140 οικίματα, σωστά, δηλαδή κτίσματα. Ναι. Ακριβώς από αυτά, περίπου τα μισά έχουν κριθεί ακατάλληλα. Τώρα, ξέρετε, οι ζημιές είναι διαφόρων βαθμών. Δηλαδή, ένα κτίριο το οποίο έχουν φύγει κάποιες ομάδες για τζάμια. Εντάξει, θέλει κάποιες επισκευές για να κατοικηθεί. Δεν μπορεί να πας σε ένα σχολείο και να σπάσουν
ποτάμια και σοβάδες. Δεν σημαίνει ότι αυτά είναι για γκρέμισμα τα σπίτια. Mm-hmm. Κάποια είναι που έχουν υποστεί ζημιές μεγάλες θα γκρεμιστούν και κάποια θα επισκευαστούν. Αλλά πάντως είναι ακατάλληλα για αυτό το διάστημα που λένε οι σεισμολόγοι θα συνεχιστεί η μετασεισμική ακολουθία, θα είναι στα φυσιολογικά πλαίσια. Και μάλιστα κάποιοι σεισμολόγοι λένε ότι όσο πιο έντονοι είναι αυτοί οι μετασεισμοί, τόσο καλύτερα. Τόσο εντονότερη, ας πούμε, η εκτόνωση του φαινομένου, να το πούμε έτσι. Είναι και ο κ. Κουλιάρας εδώ, ο οποίος καθιστεί σεισμογράφος σε διάφορα σημεία του νησιού, ότι παρακολουθείται επιστημονικά το φαινόμενο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο κ. Λέκας, ο κ. Παπαδόπουλος, η κατεξοχήν ειδική εκπρόσωπη της πολιτείας για αυτά τα θέματα. Υπήρξε και εκεί ένας μικρός εμφύλιος, ένιωσε παραγωνισμένος, λέει ο κ. Τσελέντης, κάτι τέτοιο μάθαμε. Εντάξει, ο κύριος Τσελέντης είναι Κεφαλονίτης και ως Κεφαλονίτης έχει ιδιαίτερες ευαισθησίες. Εμείς τον εκτιμάμε και τον κύριο Τσελέντη, αλλά και τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε κάνει ένα μικρό σεισμό. Α, κάνει. Νομίζω και χθες που μιλάγαμε κάνει ένα μικρό σεισμό. Είμαστε την ώρα του σεισμού. Εμείς σεβόμαστε κάθε επιστήμονα, κυρία Καρέρ, με σεβασμό, με εκτίμηση, με ενδιαφέρον περιμένουμε τις απόψεις του. Από εκεί και πέρα όμως, τα θεσμοθετημένα όργανα της πολιτείας είναι ο κύριος Παπαδόπουλος και ο κύριος Λέκας. Αυτοί οι δύο άνθρωποι είναι αυτοί που συντονίζουν το επιστημονικό έργο. Επιπροσθέτως, εχθές συνάντησα και τον κύριο Φουλιάρο, ο οποίος έχει εγχείρημα και πραγματικά μας καθησύχασε και αυτός με τη δική του εμπειρία και την σοφία πάνω στο τμήμα του σεισμού, ότι τα πράγματα είναι ενδεχόμενα. Οπότε το να καλλιεργούνται φοβίες και να δείχνονται πλάνα από το σεισμού του 1953 και να δημιουργείται ένα σκηνικό λίγο αρνητικό, νομίζω αυτό δεν είναι εύκολο για κανέναν μας. Η αλήθεια είναι ότι πάντα η αρνητική είδηση και η τρομολαγνία πουλάνε, είναι ψηλά στην ατζέντα των. Είναι λάθος, γιατί είναι λάθος. Ο πόνος είναι ίσως το πιο σοβαρό πράγμα και δεν μπορείς να παραλληλείς ένα σεισμό του 2014 με το 1953 και τα κτίρια που υπήρχαν τότε. Μετά εφαρμόστηκαν οι αντισεισμικοί κανονισμοί. Η Κεφαλονιά είναι θωρακισμένο νησί, έχει το πιο ισχυρό αντισεισμικό κανονισμό που εφαρμόζεται και το απέδειξε αυτό. Δεν υπήρξε ούτε ένα θύμα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πιο ιερό από την ανθρώπινη ζωή. Ένα τέτοιο σεισμό δεν είχαν θύμα. Αυτό είναι το ουσιαστικό. Όλα τα άλλα, οι ταλαιπωρίες, οι γκρίνιες, οι διαφωνίες των επιστημόνων και όλα αυτά είναι δευτερευούς σημασίας. Πείτε μου κάτι, τα σχολεία παραμένουν κλειστά για σήμερα, θα μείνουν και αύριο κλειστά. Τα σχολεία κλειστά να ολοκληρωθεί ο έλεγχος, σήμερα ολοκληρώνεται το έλεγχος. Και αυτά τα οποία έχουν, νομίζω ότι θα δοθεί άλλη μία μέρα, δεν είμαι σίγουρος όμως γι' αυτό ακόμα. Επειδή συμπίπτει η αργία των τριών ιεραρχών, να υπάρχει μια άνηση χρόνου να γίνει ακόμα πιο η μελέτη των κτηρίων. Οπότε ενδεχομένως να πάνε κατευθείαν Παρασκευή τα παιδιά σχολείο. Δεν μπορώ να σου το πω με σιγουριά όμως αυτό γιατί δεν έχει αποφασιστεί ακόμα. Σωστό θα ήταν αυτό. Γίνονται οι έλεγχοι. Ο κ. Μιχελάκης είναι συνεχώς όλο το 24ωρο επίποδος και όλοι οι παράγοντες. Νομίζω ότι εντάξει είναι και ο κ. Σπύρου εδώ, ο Περιφερειάρχης, ο οποίος έχει τον συντονισμό από πλευρά περιφέρεια. Υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχει συνεργασία και να σα πω κάτι το οποίο με εξάντληξε πολύ ευχάριστη. Υπάρχει μια πολιτική ωριμότητα στη διαχείριση τη αντιπολίτευση. Δηλαδή ενώ άλλε φορέ είχαμε γκρίνιε, είχαμε αυτά. Θα υπήρξε μια πάρα πολύ όρημη αντιμετώπιση, έτσι ώστε δεν έχουμε θέμα να ασχοληθούμε και να αναλωνόμαστε σε μικροπολιτικές διαφορές ή ξέρεις εγώ θα τα έκανα καλύτερα και εγώ είμαι καλύτερος και όλα αυτά τα πράγματα που χάνουμε άπειρο χρόνο στα διάφορα δημοτικά συμβούλια. Εδώ υπήρξε μια απίστευτη ωριμότητα στη διαχείριση αυτής της κρίσης από όλους. Το τονίζω αυτό το πράγμα. Μακάρι να υπάρξει μέχρι τέλους αυτό και να μην δούμε ακριβώς δημοσιεύματα και δελτία τύπου που είναι στενάχωρα. Πείτε μου κάτι ακόμα. Θέματα ηλεκτροδότησης ή διακοπής νερού έχουν αποκατασταθεί όλα. Τα συνεργεία της ΔΕΗ, του νερού, το τηλεφώνου είναι συνεχώς έξω. Είμαστε σε μια διαρκή συνεργασία. Όπως έτσι μπορεί να λύνεται αμέσως από τους μετασυσμούς. Δεν έχω αναφέρει κάποια ιδιαίτερα προβλήματα. Και το τελευταίο, ως προς το νοσοκομείο, χθες μας είπατε, μας καθησυχάσατε ότι είναι όλοι, το νοσοκομείο του Αργοστολίου είναι σε πλήρη ετοιμότητα και λειτουργεί κανονικά παρά τις φήμες που το ήθελα να έχει εκενωθεί. Οπότε λειτουργεί κανονικά, σε πλήρη ετοιμότητα και αντιμετωπίστηκαν. Λειτουργεί κανονικά και κατά πάσα πιθανότητα θα ανοίξει και η καινούργια πτέρυγα. Που ήταν κλειστή η ευκαιρία. Η περιβόητη πτέρυγα που είχε χαθεί το κλειδί και γκρίνιαζε η αντιπολίτευση. Αυτό το θυμάμαι. Μας είχαν τρελάνει στα δελτία τύπου τότε. Ναι. Γκρίνια για την γκρίνια. Χάθηκε το κλειδί, εγκαινιάστηκε η κορδέλα κλπ. Πώς το είπατε ξανά αυτό. Όλη τη βαβούρα. Αν θα ανοίξει και την πτέρυγα, ελπίζουμε και θα στηρίξει τη λειτουργία τη πτέρυγα, γιατί είναι πολύ σημαντική δωρεά για το νησί μας. Να λειτουργήσει ακόμα καλύτερα ο μηχανισμός υγείας. Και αυτό βέβαια από ιδιωτική πρωτοβουλία, αν τα λέμε και αυτά. Και η καινούρια πτέρυγα, έτσι. Αυτό είναι. Είναι οι πατριώτες, οι άνθρωποι που αγαπάνε το νησί τους ακριβώς και κάνουν. Το κόμμα μας λέγεται Κεφαλονιά, κυρία Καρέν. Και όλοι εμείς εδώ πέρα ασχολούμαστε με το νησί. Το αγαπάμε, το επιλέξαμε να ζήσουμε, να κάνουμε τις οικογένειές μας.
δεν το έχουμε μετανιώσει με αυτό. Και έτσι, για να παραλληλήσω λίγο δύο φυσικά φαινόμενα, η Έθνο όταν βρυχάται δεν χάνει το ενδιαφέρον της, απλώς θα τα δημιουργεί περισσότερο ενδιαφέρον. Θέλω να πω ότι το νησί και με τους σεισμούς του γίνεται ακόμα πιο θελκτικό. Και όπως είπε ο κύριος Λέκας, οι σεισμοί είναι που δημιουργούν αυτά τα φαινόμενα φυσικής ομορφιάς του νησιού, με τα σπήλαια, τις λίμνες, τις υπόγειες, τα όλα αυτά τα. Ο Μύρτος πια ήταν άλλη μια αφορμή να κυκλοφορήσει ακόμα και με τη διαταραχή αυτήν και με τα ταραγμένα του νερά και με το κοκκίνισμα. Ναι. Είχαμε μάθει αυτό το ατέλειο το γαλάζιο του Μύρτου. Το είδαμε έτσι όπως και είναι, να. Όπως είναι η κεφαλή μας εδώ και στα δελιά, είναι και η φύση μας. Έτσι είναι. Πάντως, κύριε Γεκάτο, οφείλω να πω ότι. Κακώς γκρινιάζουμε ακριβώς ότι πω, γιατί τώρα στην Κεφαλονιά έτρεξαν όλοι. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Βλέπουμε και το ηθικό ότι είναι ακμαίο για πρώτη φορά. Πολύ σημαντικό. Η γκρινιά, νομίζω ότι το έχετε σε λάθος κατεύθυνση. Δεν θα έπρεπε να λένε γιατί τρέχουν στην Κεφαλονιά. Αλλά εάν δεν τρέχουν αλλού, να τρέχουν και αλλού. Ο μηχανισμός πρέπει να λειτουργεί παντού. Αλλά χρειάζονται και οι σωστές κινήσεις για να λειτουργήσει ο μηχανισμός. Mm-hmm. Εδώ έχουμε την τιμή να είναι δήμαρχος ο κ. Παρίσης, ο οποίος είναι ένας πολύ έμπειρος άνθρωπος στη διαχείριση διαφόρων κρίσεων και γι' αυτό μπόρεσε και γίνανε οι σωστές κινήσεις έτσι ώστε να ενεργοποιηθούν τα εργατικά της πολιτείας. Και ο κύριος Σαμαράς, το τονίζω αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό ο Πρωθυπουργός μέσα σε όλα αυτά που έχει στο κεφάλι του, μέσα στις εντάσεις και μέσα στην Προεδρία, να έχει την ευαισθησία να επικοινωνήσει ο ίδιος με τον Δήμαρχο και να βοηθήσει αυτή την κατάσταση. Και να σας πω και ένα ρεπορτάζ, δύο φορές επικοινώνησε. Επειδή λέμε μία. Δύο επικοινώνησε. Αλλά. Είναι σημαντικό αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή είναι κοινή ουσία, δεν είναι επικοινωνιακές κινήσεις. Ναι. Είναι κοινή ουσία. Σεβασμό στον ανθρώπινο πόνο, σεβασμό στη χώρα μας, σεβασμό στην περιφέρεια. Όλα αυτά δείχνουν. Mm-hmm. Ότι είναι καταλημμένη η περιφέρεια. Η περιφέρεια λειτουργεί σαν το κέντρο, σε ένα πολύ ωραίο φυσικό περιβάλλον. Mm-hmm. Πολύ ωραία. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Θα είμαστε σε επαφή, κύριε Γεκάτο. Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας και θέλω να εκφράσω πραγματικά την ευγνωμοσύνη μου σε όλο αυτό το μηχανισμό της πολιτείας που έχω την τιμή να τον υπηρετώ κιόλας. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια στο έργο σας. Να είστε καλά. Ήταν ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού της Κεφαλονιάς, ο κ. Ευάγγελος Γεκάτος, σε συνέχεια του χτεσινού, αν θέλετε, ρεπορτάζ εντός εισαγωγικών που μας έκανε χτες. Σήμερα λοιπόν. Ξύπνησε ξανά η Κεφαλονιά όσοι κοιμόντουσαν, γιατί όπως ακούσατε ο κρατικός μηχανισμός και ο μηχανισμός του Δήμου ήταν σε ετοιμότητα, δεν κοιμόντουσαν οι άνθρωποι. 5 και 12 το πρωί είχαμε έναν ισχυρό μετασεισμό της τάξης των 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, αναμενόμενο, απόλυτα φυσιολογικό όπως λένε οι σεισμολόγοι που μας καθησυχάζουν. Μας λένε ότι θα υπάρχει αυτή η μετασεισμική και είναι σωστό να υπάρχει δραστηριότητα με μετασεισμούς που δεν θα ξεπεράσουν τα 5,4 Ρίχτερ. Άρα είναι φυσιολογική αυτή η μετασεισμική δραστηριότητα. Ας μην είμαστε τρομολάγνοι. Το ευχάριστο, το καταπληκτικό είναι ότι δεν είχαμε κανένα θύμα, ότι όλα αντιμετωπίζονται ήρεμα, χωρίς σκηνές πανικού, χωρίς αντίσκηνα που μένουν εκεί και κοντέινερ κάποια χρόνια. Το έχουμε δει σε άλλες περιπτώσεις. Εδώ τουλάχιστον είχαν την ευλογία με το να είναι νησί να δέσει αμέσως ένα πολυτελές πλοίο, το Superfast, που όπως ακούσατε φιλοξενεί πάνω από 1.000 ανθρώπους και τους ταΐζει πάρα πολύ καλά. Είναι και αυτό ένας παράγων, έτσι. Από την άλλη, η πολιτεία, από ό,τι μαθαίνουμε, θα δώσει ένα τράτο 3 μηνών για ασφαλιστικές εισφορές, για εισφορές, για όλα αυτά που έχει να. Τις οφειλές που έχει ο πολίτης στο κράτος, θα δώσει μία τρίμηνη ανάσα ακριβώς επειδή επλήγησαν οι κάτοικοι. Θα τα δούμε αυτά, θα τα πούμε λεπτομερώς. Για την ώρα θα πάρουμε μια μουσική ανάσα, διαφημιστικό διάλειμμα και μουσικό διάλειμμα, όπως μας λέει εδώ η τεχνική μας υποστήριξη, και επανερχόμαστε.
Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άποϋπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα: μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλλίγραμμη εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μάτια μου σε ψηλό βουνό, θα ανέβω μήπως και τα δω. Όλα τα νησιά, το Θιάκι και τη Τζιά. Μάνα μου αχ την αμοργό, και ως το Τζάντε το χλωρό. Βήματα Θεού σαν κρίνα του γυαλού. Στη Λευκάδα νύχτα με φεγγαράδα, να πιάσεις το φεγγάρι με σιρτή. Αχ, και στη Σαντορίνη έλα σαν το δελφίνι, το αίμα σου να γίνει θαλασσί. Από την Ιω και μέχρι το Ιωνιό, βήματα Θεού σαν κρίνα του γυαλού. Αχ, έλα και στη Θάσο, στην Κρήτη και στη Κάσο, να λιώσουμε παπούτσια στο χορό. Αχ, και στη Μυτιλίνη, στη στο Μερσίνι, γαριφαλά να στρώσω στο νερό. Η Κεφαλονιά την αγαπάμε και την ξεχωρίζουμε έτσι κι αλλιώς όλο το χρόνο. Δεν χρειάζονται καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης όπως είναι τώρα για να συνδεόμαστε συνεχώς, καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής, με την τοπική κοινωνία. Και βέβαια σήμερα έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον Δήμαρχο της Κεφαλονιάς, τον κύριο Αλέξανδρο Παρίση. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Παρίση. Κύριε Δήμαρχε. Μεσημέρι, τι κάνετε? Εσείς πώς είστε? Παλικάρι από ό,τι μαθαίνουμε. Τι να κάνω, αγωνιζόμαστε, εντάξει, πρέπει να έχουμε τη δύναμη να αντιμετωπίσουμε τα πάντα. Πάντως το ηθικό είναι ακμαίο και για πρώτη φορά δεν βλέπουμε σκηνές πανικού. Λειτουργήσε άψογα η κρατική μηχανή και πολύ γρήγορα μπορούμε να πούμε. Κοιτάξτε, ναι, από την ώρα που πήρε ο Πρωθυπουργός μετά τη ζημιά και έστειλε το Μιχελάκη κάτω και τέσσερους γενικούς γραμματείς των Υπουργείων, το Υπουργείο Παιδείας στον Κυριαζή, το Υγεία στο Γαλήρι, το Προπίδα, έστειλε τον Μπάτροκλο τον Γιαννάδη και καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή όλα μπαίνουν καλώς. Δεν έχουμε, μας έλεγε... Έχουμε 100 μηχανικούς, προχωράνε σε αυτοψίες
κάνουμε ό,τι μπορούμε το καλύτερο. Ο κόσμος φιλοξενείται στο Super Fast και το απόγευμα και στο... Έχουμε το Super Fast, έρχεται και το αυτό τώρα. Το Βενιζέλος. Τώρα περιμένουν να έρθει η Επιτροπή να δούμε τις ζημιές του σχολείου να προχωρήσουμε σε άμεση αποκατάσταση. Τα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Δεν βοηθάει ο καιρός σήμερα γιατί έχουμε βροχή. Καταλαβαίνετε τι γίνεται και από εκεί και πέρα εντάξει, πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Η Κεφαλονιά έχει θωράκιση. Τα είπε και ο Παπαζάχος τώρα που βγήκαμε στο Sky. Mm-hmm. Έχει τέτοια θωράκιση από το συγχωρεμένο τον Παυλάτο που αν αυτό ο σεισμός ήταν σε άλλη περιοχή θα είχε κάνει μεγάλες ζημιές. Έτσι είναι. Η Κεφαλονιά και με 7 ρίχτερ και με 7,5 ρίχτερ έχει αντοχές. Δεν έχετε καθόλου ζημιές πια σε... Η παροχή ρεύματος είναι φυσιολογική, κανονικά δεν υπάρχουν χωριά χωρίς ρεύμα και νερά. Και νερά. Σήμερα είμαστε άμεση επιφυλακή για τα πάντα. Πείτε μου, τα σχολεία τελικά έχετε πάρει κάποιες αποφάσεις αν θα παραμείνουν και αύριο κλειστά? Σας είπα, θα είναι κλειστά και όλη τη βδομάδα. Α, όλη τη βδομάδα. Τώρα σε μισή ώρα θα έχω την κατάσταση από τον ΝΟΣΚ που είναι μηχανική και θα βάλω αμέσως συνεργεία για να μπορέσουμε μέχρι το Σαββατοκύριακο να έχουν τελειώσει το 90% να λειτουργήσουν. Μάλιστα. Αυτό είναι το καινούριο που μας λέτε, γιατί δεν το ξέραμε μέχρι τώρα. Υπήρχαν, ήταν ασαφείς οι πληροφορίες. Όταν μου ζητάτε, κοιτάξτε, τώρα σήμερα το πρωί με σηκώσανε. Εγώ δεν έχω κοιμηθεί, έχω να κοιμηθώ 40 ώρες σχεδόν. Πρωί-πρωί στα κανάλια. Τώρα να πας στο σκάφι, ο αντένα παράπονα, ο ένας παράπονα, ο άλλος παράπονα, καταλαβαίνετε. Πάντως, κύριε Δήμαρχε, πρέπει είμαστε... να βγεις σε όλα τα κανάλια να σε ενημερώσουμε. Κύριε Δήμαρχε... Και πρέπει να λέμε την αλήθεια. Να τώρα βγήκε ο Κοσμάτος, ο πέτρος του Αθέρα, να λέει για τις πέτρες. Μα δεν μπορεί σε 4 ώρες να λυθεί το πρόβλημα που είναι πρόβλημα ετών, που είναι η βράχη επάνω στο βουνό, τα σπίτια από κάτω. Τώρα... Όλα αυτά που έχουν προγραμματιστεί ήδη πήγε συνεργείο, υπογράψαμε απόφαση εχθές να εκκαινοθούν οι 8-9 κατοικίες που είναι εκεί. Τώρα κάνουμε ενέργειες, έρχεται το καράβι, το οποίο το καράβι δεν φιλοξενεί άστεγους, φιλοξενεί ανθρώπους που φοβόνται να μπουν στα σπίτια τους, παρόλο που δεν έχουν ζημιά και φοβόνται πως γίνει σεισμός μεγαλύτερος. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το Ελευθέριος Βενιζέλος το περιμένετε το απόγευμα. Θα φιλοξενήσει πάνω από 1,000. Γιατί μάθαμε ότι έγινε το αδιαφόρητο. 1,400 έρχεται το απόγευμα. Είναι το Super Fast εδώ, το οποίο έχει έως τα 1,000 άτομα περίπου. Εντάξει. Σας δόθηκαν... Γίνανε γρήγορα, η θετική μηχανή δούλεψε. Σας δόθηκε... Ο υπουργός από την ώρα που με πήρε στο τηλέφωνο μετά από μία ώρα, μας ξαναπήρε τώρα και μιλήσαμε και χθες, είναι ενήμερος. Ο Μιχελάκης συντονίζει την επιχειρησιακή ομάδα. Ό,τι μπορούμε κάνουμε και εδώ ξαναδώ, είμαι αισιόδοξος και ευχαριστημένος. Και σας δόθηκε και ένα έκτακτο κονδύλι των 100.000 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες. Δεν είναι 100, μην παραπλάνουμε τον κόσμο και 100 πείτε μας, και 200 και 300, ό,τι χρειαστεί είναι κοντά. Βάλανε τώρα 100.000 για ορισμένες έκτακτες πληρωμές και άμεσες πληρωμές τώρα για πρώτες βοήθειες. Δεν είναι... Ό,τι χρειαστεί θα καλυφθούν από την κυβέρνηση και ζημιές. Μάλιστα. Αυτό είναι σημαντικό που μας λέτε. Είναι μεγαλύτερο το κονδύλι. Λοιπόν, δεν είναι το 100 που αφήσαμε να κυκλοφορήσει, έτσι. Είναι μεγαλύτερο το κονδύλι. Δώσαμε 100 και για το όνομα της Παναγίας. Ωραία. Εντάξει. Είναι σημαντικό αυτό που μας λέτε, κύριε Δήμαρχε. Ωραία. Ακριβώς. Λοιπόν, καλή δύναμη, καλή συνέχεια στο έργο σας. Το σύζυγό σου, φιλιά από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Παρίς. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, κύριε Δήμαρχε. Λοιπόν, ήταν ο Δήμαρχος Κεφαλονιάς, ο κύριος Παρίσης, ο οποίος, όπως ακούσατε, έχει και αυτή την άμεση επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό. Το έχουμε ξαναπεί ότι πολλές φορές έχει πάρει πάνω του καταστάσεις ο Πρωθυπουργός, όπως θυμόσαστε και με το θέμα του Καστελόριζου που είχαμε βγάλει από 3 μήνες από την εκπομπή, με τόσα θέματα κατά καιρούς που παρεμβαίνει ο ίδιος, όπως με τη διακοπή, με την επανασύνδεση του ρεύματος νοικοκυριά πριν τα Χριστούγεννα. Και εδώ έδωσε, από ό,τι φαίνεται, αυτή τη λύση και ο ίδιος το πήρε πάνω του. Αλλά το θέμα είναι να βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο και να μην τον γκρινιάζουμε ότι «Α, εδώ λειτουργήσε ο κρατικός μηχανισμός, αλλού δεν λειτουργήσε». Είναι καλό οι συνάνθρωποι μας να μην υποφέρουν. Να κινηθεί έτσι όπως κινήθηκε η κρατική μηχανή και όπως ακούσατε, επειδή ακούστηκε έτσι και κυκλοφόρησε και λίγο ειρωνικά ότι εκταμείευτηκαν 100.000 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες, ακούσατε και τον κύριο Δήμαρχο να το διαψεύδει και να λέει δεν είναι 100. 100 ήταν έτσι, ό,τι χρειαστεί το καλύπτει η κρατική μηχανή και εδώ είμαστε όλοι σύμφωνοι με αυτό, να μην ταλαιπωρηθεί ο κόσμος μέσα στο χειμώνα. Γιατί έχουμε και επιδείνωση του καιρού. Ακούσατε ότι βρέχει καταρρακτοδός στην Κεφαλονιά. Ευτυχώς όχι με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, αλλά έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες στην υπόλοιπη χώρα, κυρίως στην Βόρεια Ελλάδα. Έχουμε θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν. Έχουμε έντονες καταιγίδες. Όλη η εβδομάδα θα είναι κακή από πλευράς καιρικών συνδικών.
Θα έχουμε βροχή στο Ιόνιο, βαθμία τα φαινόμενα θα επεκταθούν ανατολικότερα και θα είναι κατά τόπους ισχυρά από ό,τι διαβάζουμε εδώ και στην Ανατολική Στερεά, όπως ήδη εδώ βρέχει, στην Αττική από το πρωί, Εύβοια, Βόρειο Αιγαίο. Και απόψε τη νύχτα, Τρίτη προς Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου, βροχές και καταιγίδες θα επεκταθούν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, με τοπικά έντονα φαινόμενα στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Αναμένονται όμως και χιονοπτώσεις στα ορεινά της υπηρετικής χώρας, αλλά και σε ημιορεινές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και της Θράκης. Θα έχουμε ισχυρούς ανέμους, πολλά μποφόρ και χαμηλή θερμοκρασία. Στη Βόρεια Ελλάδα δηλαδή θα έχουμε από μείον 3 μέχρι 6 βαθμούς Κελσίου. Στην κεντρική Ελλάδα λίγο καλύτερα τα πράγματα, 5 με 12. Και στην δυτική Ελλάδα, που αυτή τη στιγμή μας καίει εκεί η Κεφαλονιά, 3 με 13 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο. Οι άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις, μέτρη μέχρι ισχυρή, 5 με 6 μποφόρ. Γρήγορα όμως, κατά τη διάρκεια της μέρας και αύριο, θα ενισχυθούν σε θυελλώδεις 7 με 8 μποφόρ. Αυτό είναι το κακό. Από εκεί και πέρα όμως, από ό,τι φαίνεται, το Σαββατοκύριακο θα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Πάμε σε ένα διάλειμμα και πάλι και επανερχόμαστε. Επιστροφή στην Κεφαλονιά, στον συνάδελφό μας, ρεπόρτερ, τον Σωτήρη το Σκουλούδη. Σωτήρη, καλό μεσημέρι από το στούντιο. Μας ακούς, Σωτήρη? Καλησπέρα σας από την όμορφη και βροχερή σήμερα Κεφαλονιά. Mm-hmm. Αλλά το πριν ασχόλεται πάρα πολύ. Ένα πάρα πολύ όμορφο νησί με πολλά μέρη
να δεις και βεβαίως ταλαιπωρημένο τις τελευταίες ημέρες και τις τελευταίες ώρες, καθώς πρέπει να σας πω ότι από την Κυριακή το απόγευμα μέχρι και πριν από λίγο δεν έχουμε σταματήσει να έχουμε σεισμούς. Ο ύπνος είναι πραγματικά πολύ δύσκολος ακόμα και για τους τολμηρούς που μένουν στα σπίτια τους ή σε ξενοδοχεία. Είναι από τους σεισμούς, τους οποίους αν τους είχαμε στην Αθήνα, θα πεταγόμασταν όλοι έτσι από το κρεβάτι μας. Εδώ όμως ο κόσμος πλέον το έχει συνηθίσει, δεν προκαλεί καμία εντύπωση. Βεβαίως υπάρχει μια μεγάλη ανησυχία λόγω της μεγάλης έντασης του σεισμού της Κυριακής και γι' αυτό το λόγο πολλοί εκατοντάδες πολίτες της Κεφαλονιάς προβλέπουν να κοιμηθούν είτε στα οχήματά τους, κάτι το οποίο το έκαναν για δεύτερη συνεχόμενη μέρα χθες, είτε και τα καράβια που έχουν προσαράξει στο εργοστόλι, προκειμένου να φιλοξενήσουν για λίγες μέρες, άγνωστα μέχρι πότε, τους πολίτες οι οποίοι δεν μπορούν να μείνουν σπίτι τους, όχι τόσο λόγω ακαταλληλότητας, αλλά πιο πολύ λόγω φόβου. Μάλιστα. Μαθαίνουμε ότι το απόγευμα, μας είπε και ο Δήμαρχος πριν και ο Αντιδήμαρχος, ότι θα έρθει και το Ελευθέριος Βενιζέλος της ANEC Lines, δεύτερο καράβι που μπορεί να φιλοξενήσει γύρω στους 1.400, γιατί δημιουργήθηκε το αδιαχώρητο στο πρώτο πλοίο, στο Blue Star, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Ναι. Δημιουργήθηκε το αδιαχώρητο, 1.200 περίπου ήταν οι πολίτες που έμειναν στις καμπίνες, αλλά και στα σαλόνια του πλοίου. Η σειρά προτεραιότητας, η οποία δημιουργήθηκε από τις πρώτες ώρες που ήρθα στο πλοίο στο λιμάνι, κυριολεκτικά καλύφθηκε από τις πρώτες ώρες, καθώς πάρα πολλοί ήταν αυτοί οι οποίοι επέλεξαν το καράβι για να κοιμηθούν και όχι τα σπίτια τους. Βεβαίως εδώ οι απόψεις διήτας, άλλοι λένε ότι καλό είναι να λαμβάνουν αυτά τα μέτρα προκειμένου να είναι σίγουροι οι πολίτες, άλλοι λένε ότι δεν έχει κάποιο νόημα να κοιμούνται έξω από τα σπίτια τους με βάση την σεισμική ακολουθία που έχουμε. Συγγνώμη, Σωτήρη. Ποιος μπορεί να έχει αντίρρηση που ήρθαν τα πλοία? Μισό λεπτό. Αυτό είναι σοβαρότερο που μου λες. Και η εθνική γκρίνια έχει και τα ωριά της. Και η εθνική μιζέρια. Έχει κανείς αντίρρηση ότι ήρθαν τα πλοία να φιλοξενήσουν τους ανθρώπους αυτούς αναγκεμένους? Μιλήσαμε χθες σε ζωντανή συνέντευξη με τον σεισμολόγο, τον κύριο Χουγιάρα, ο οποίος ανέφερε ότι αυτό που γίνεται είναι υπερβολικό και ότι δεν έχει κανένα νόημα από την άποψη ότι με τα σεισμική ακολουθία μετά από έναν μεγάλο σεισμό όπως αυτό που είχαμε προχθές, τότε τα μέτρα που πρέπει να αναλαμβάνονται θα πρέπει να πρόκειται μόνο για τα σπίτια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές, αλλά και το έβρος του χρόνου δεν είναι λίγα 24 ώρα όπως υπολογίζουν οι πολίτες, αλλά τουλάχιστον για ένα μήνα πρέπει να λαμβάνονται τα μέτρα, το έλεγε αυτό ο σεισμολόγος, μόνο όπου κρίνεται απαραίτητο, δηλαδή όπου υπάρχουν ζημιές. Και έκρινε ότι οι υπόλοιπες αυτές ενέργειες είναι υπερβολικές. Δεν είναι εικόνα τη Ευρώπη του 21ου αιώνα να κοιμάται ο κόσμο στα πλοία για να δέχεται τέτοιο σεισμό. Βεβαίω, το επισημαίνω είναι η γνώμη ενό συγκεκριμένου σεισμολόγου, τον οποίο είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε εχθέ. Άρα, οι σεισμολόγοι λένε ότι θα πρέπει να κάνουν οι πολίτε, θα πρέπει να λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασία και να κάνουν ό,τι είναι καλύτερο, αλλά και για την ψυχολογία του. Καθώ πρέπει να σου πω ότι δεν είναι καθόλου εύκολο να κοιμάται και κάθε φορά να ξυπνάει από την ένταση του σεισμού. Από την ένταση και το να είσαι μέσα στην να κουνιέται αυτό συνέχεια και να μην ξέρει αν πρόκειται για μετασεισμό, για κύριο σεισμό. Και βεβαίω είναι και πολλοί κόσμοι εδώ στην Κεφαλονία, το ξέρετε πολύ καλά, οι οποίοι έχουν μεγαλώσει, είτε έχουν ήδη πιο ηλικιωμένοι, είτε έχουν μεγαλώσει ιστορίες του πιο καταστροφικού σεισμού τη νότια ιστορία τη Ελλάδα, αυτού στην Κεφαλονία το 1953. Και όμως, να σου πω, χθες είχαμε και μια σύνδεση με το Φισκάρδο και μας έλεγαν ακριβώς ότι το Φισκάρδο είναι ανέπαφο. Και όπως λέει το 1953, αντέξαν τα σπίτια του 1900, παρακαλώ, δεν έπαθαν τίποτα το 1953. Έτσι και σήμερα, λέει, δεν είχαμε τίποτα. Αλλά θέλω να πω και να επανέλθω στον κύριο Χουλιάρα την προσωπική άποψη, ότι είναι υπερβολικό αυτό που έρχονται τα πλοία. Από το να έχουμε αντίσκηνα στις πλατείες ή να μένει ο κόσμος με αυτές τις καιρικές συνθήκες όπου βρει, σαφώς, ή κάτι κοντέινερ σε κάποια άλλα μέρη που έχουν μείνει χρόνια ολόκληρα. Σαφώς καλύτερα να έρθουν τα πλοία και να βρουν θαλπορεί αυτοί οι άνθρωποι, οι φοβισμένοι άνθρωποι. Εγώ δεν λέω οπωσδήποτε αυτοί που είναι άστεγοι, διότι έχει υποστεί κάποια ζημιά το σπίτι τους, ή αναγκεμένοι, γιατί μαθαίνουμε ότι ήρθαν και βρήκαν κατάλημα και κάποιοι άστεγοι και κάποιοι, εν πάση περιπτώσει, μετανάστες. Αυτό είναι φυσικό. Στα πλαίσια της αλληλεγγύης θα βρουν καταφύγιο και αυτοί οι άνθρωποι εκεί και με τέτοιες συνθήκες. Αλλά είναι προσωπική άποψη ότι είναι υπερβολή αυτό το πράγμα. Έχει την ευλογία να είναι ένα νησί, να μπορούν να δέσουν δύο πολυτελή πλοία και να φιλοξενήσουν τους αναγκεμένους κατοίκους. Δηλαδή, έστω και ψυχολογικά αναγκεμένους, αυτό θέλω να πω. Από το να βλέπεις αντίσκηνα. Τώρα, μάθαμε πριν από τον Δήμαρχο, από τον κύριο Παρίση,
πριν από λίγα λεπτά ότι τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος. Μεσολαβεί και η αργία των τριών ιεραρχών την Πέμπτη. Άρα θα εκμεταλλευτούν και αυτή την αργία να παραμείνουν κλειστά μέχρι να πάνε τα συνεργεία και να δουν τι γίνεται, ποια κτίρια πρέπει, σχολικά κτίρια πρέπει να επισκευαστούν. Να εκμεταλλευτούν, λέει, και το Σαββατοκύριακο, μας είπε ο κύριος Δήμαρχος, και να ανοίξουν τα σχολεία τη Δευτέρα. Έχεις κάποια άλλη πληροφόρηση στο θέμα αυτό? Όχι, ακριβώς αυτή είναι η πληροφόρηση που έχω και εγώ. Να σας πω ότι τα συνεργεία και οι μηχανικοί δουλεύουν πάρα πολλές ώρες κάθε μέρα από χθες το πρωί, προκειμένου να εξακριβώσουν ποια κτίρια είναι κατάλληλα προς χρήση ή όχι. Από τη στιγμή που έκριναν ότι τα σχολεία θα πρέπει να παραμείνουν κλειστά, νομίζω ότι αυτά είναι και μέσα προληπτικά. Δηλαδή είναι καλύτερο το να μην λειτουργήσει το σχολείο για μια εβδομάδα παρά να λειτουργήσει και να δημιουργηθεί οποιοδήποτε πρόβλημα, όχι από κατάρρευση απαραίτητα, αλλά από οποιοδήποτε μικροτραυματισμό. Καθώς πρέπει να σας πω ότι όταν έχουμε σεισμό ή τραυματισμό, δεν προκαλούνται μόνο άμα καταρρεύσει ένα κτίριο, αλλά και από το τι. Αλλά ήταν αρκετοί αυτοί οι οποίοι τραυματίστηκαν, όχι σοβαρά, ευτυχώς από τα αντικείμενα τα οποία έπεσαν μέσα στα σπίτια τους. Mm-hmm. Χαρακτηριστικά είχαμε περιγραφές ανθρώπων που μας έλεγαν ότι μετακινήθηκαν οι τηλεοράσεις τους, έπεσαν τα air condition, άλλοι χτύπησαν, και καλό είναι βεβαίως να υπάρχει και μια προφύλαξη όσον αφορά και αυτό το δεδομένο. Κάτι που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να έχουμε πολύ μεγάλο σεισμό για να λαμβάνονται τα μέτρα ασφαλείας για να μην καταρρεύσει το σπίτι, αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση. Με την ευκαιρία αυτή, κάτι το οποίο δεν έχει ακουστεί πολύ, είναι κάτι το οποίο το ανέριξε η Ζούγκλα Τζιάς από χθες. Ένα σπίτι καταστράφηκε ολοσχυρός δυστυχώς στο χωριό Λιβάδι, 10 χιλιόμετρα μακριά από το Λιξούρι. Ήταν μια καινούργια κατασκευή, αυτό που μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Εκεί βρέθηκε και ο Περιφερειάρχης για να δει οι σώματι τι είχε συμβεί. Προφανώς πρόκειτο για κακή κατασκευή, σύμφωνα με κάποιες βεβαίως πολύ πρώιμες εκτιμήσεις. Ο δεύτερος όροφος έπεσε στην κυριολεκτία και καταπλάκωσε τον πρώτο. Ευτυχώς η Ένικη δεν ήταν μέσα εκείνη την ώρα. Πάντως, μιλάμε για μια περίπτωση που το σπίτι καταστράφηκε ολοσχερός. Στο ίδιο χωριό υπάρχουν τις μερικές καταστροφές, τις κτηριακές υποδομές, πιο πολλές από ό,τι σε άλλα σημεία. Όχι όμως κάτι τόσο έντονο όπως η περίπτωση που σας αναφέρω. Άρα, υπάρχει περίπτωση να συμβαίνει κάτι με το υπέδαφος? Γιατί άμα μας λες ότι εκεί εντοπίζονται πολλές έτσι. Καταρρεύσεις, όχι καταρρεύσεις κτιρίων, μία ήταν η κατάρρευση, ενώ ζημιές μεγαλύτερες, μήπως με το υπέδαφος υπάρχει κάποιο θέμα εκεί? Κοιτάξτε, το συγκεκριμένο χωριό βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στην αιθεία του σεισμού. Ναι. Οπότε νομίζω ότι γι' αυτό δέχτηκε τους πιο έντονους κραδασμούς από το σεισμό το συγκεκριμένο χωριό. Δεν αυκολείται βεβαίως, είναι ισχύ και η αιτία που λέτε. Ναι. Το υπέδαφος στα συγκεκριμένα εκατοντάδες μέτρα που περιλαμβάνει το χωριό να είναι πιο σταθρό ή όχι τόσο στερό ή όχι πραγώδες όπως σε άλλες περιοχές που άντεξαν πολύ ιδιαίτερες απώλειες. Όπως το Φυσκάρδο, ας πούμε, που δεν κατάλαβε τίποτα. Να ρωτήσω κάτι, Σωτήρη μου. Λες ότι πρόκειται για μια κατασκευή. Πόσων ετών αυτό το σπίτι, το μοναδικό που κατέρευσε στο Λιβάδι? 10 ετών. 10 ετών. Χρησιμοποιείται για εξοχική κατοικία ή μόνιμη? Χρησιμοποιείται για εξοχική κατοικία. Εξοχική. Ευτυχώς δεν έχασαν οι άνθρωποι την πρώτη κατοικία. Να σας πω ότι εμφανισιακά φαίνεται, και δεν το σχολιάζω αυτό βεβαίως από την οπτική εικόνα της καταστροφής, αλλά φανταζόμενος πώς θα ήταν το σπίτι αν δεν είχε καταρρεύσει, ότι είναι αρκετά καλά τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν. Κεραμίδια, πισίνα, πολύ κοντά στη θάλασσα. Δηλαδή, ο πολίτης εκεί είχε βάλει αρκετά χρήματα για το συγκεκριμένο σπίτι. Φαίνεται όμως μάλλον, σύμφωνα με κάποιες πρώιμες εκτιμήσεις βέβαια και ανθρώπων οι οποίοι το επισκέφθηκαν και είμαστε και εμείς εκεί μαζί τους, ότι πρόκειται για σημαντικά μηχανικά λάθη και γι' αυτό το λόγο κατέρευσε το σπίτι. Και να σας πω, είναι κάτι το οποίο ακούγεται λογικό, καθώς δεν μπορεί διπλανή ακριβώς κατοικία η οποία είναι πιο παλιά να έχει απλά κάποιες πρόγμες στο μαντρότυπο και η κατοικία συγκεκριμένη να κατέρευσε ολόκληρη. Άρα αναδεικνύεται και το θέμα του κατά πόσο πρέπει να ακολουθούνται οι αυστηροί κανόνες δόμησης, πόσο μάλλον σε σεισμοπαθείς περιοχές όπως και Φαλονιά. Έτσι είναι. Εδώ λοιπόν θα λογοδοτήσω ο μηχανικός για να δούμε τι συνέβη. Τώρα κάτι ακόμα. Ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος με τους οποίους επικοινωνήσαμε, και ο κύριος Παρίσης και ο κύριος Κεκάτος, ο Αντιδήμαρχος, μας είπαν, Σωτήρη, ότι δεν υπάρχει θέμα διακοπής ηλεκτροδότησης ή παροχής νερού. Εσύ ως ρεπόρτερ έχεις εντοπίσει κάποια θέματα? Όχι, απολύτως δεν υπήρχε κανένα τέτοιο θέμα. Υπήρχε ένα θέμα στην ηλεκτροδότηση την πρώτη μέρα από το σεισμό.
Δηλαδή την Κυριακή το βράδυ και τη Δευτέρα μέχρι το μεσημέρι, αν δεν κάνω λάθος. Κάποια συγκεκριμένα χωριά είχαν κάποια προβλήματα. Δεν είχαμε όμως κανένα πρόβλημα και καμία καταστροφή στις υποδομές αυτές. Οπότε συνεχίζεται κανονικά και επάρξη νερού και ηλεκτροδότηση απρόσκοπτα σε όλο το νησί. Να σας πω κιόλας ότι δεν εντοπίζονται και πολύ σημαντικά προβλήματα στο οδικό δίκτυο, καθώς από τις πρώτες ώρες οι βράχοι οι οποίοι έπεσαν στο δόστρωμα μετακινήθηκαν από τα συνεργεία του Δήμου. Να το αναφέρουμε, αυτό ήταν άμεση η ανταπόκριση των τοπικών αρχών για την αντιμετώπιση των συνεπειών του φαινομένου αυτού. Βεβαίως σε κάποια σημεία ο δρόμος έχει υποστεί καθίδρυση και εκεί χρειάζεται προσοχή από τους οδηγούς. Εσύ, Σωτήρη μου, πόσο βλέπεις να μένεις εκεί? Αν δεν συμβεί κάτι πάρα πάρα πολύ άσχημο, καταλαβαίνετε τι εννοώ, πάλι σήμερα το βράδυ θα γυρίσω. Μάλιστα. Ας ελπίσουμε λοιπόν να γυρίσεις για να μην συμβεί κάτι, παρότι λέμε και ξαναλέμε στους ανθρώπους που μας παρακολουθούν και σε όλη την Ελλάδα ότι η μετασεισμική ακολουθία είναι φυσιολογική. Είναι απόλυτα φυσιολογικό και θεμητό να γίνονται μετασεισμοί και μάλιστα αρκετά ισχυροί για να εκτονώνεται όλη αυτή η κατάσταση. Οπότε να μην ανησυχούν. Βεβαίως δεν είναι ότι καλύτερο να 5 και 12 το πρωί, ας πούμε, στον ύπνο όσοι κοιμώντουσαν, γιατί μας έλεγε και η κρατική μηχανή ότι ήταν βεβαίως στο πόδι. Όσοι κοιμούνται, δεν είναι ότι πιο ευχάριστο να κουνιούνται συνέχεια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι φυσιολογική μετασεισμική ακολουθία. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σωτήρη. Να σας αναφέρω μόνο επίσης ότι αυτή τη στιγμή μεταβαίνω στο μοναστήρι του Αγίου Γερασίμου, που είναι για ένα χωριό πολύ κοντά στο Εργοστόλι, όπου εκεί μεταφέρθηκαν από τις πρώτες ώρες 60 ηλικιωμένοι, οι οποίοι διέμεναν στο δημοτικό χειροκομείο Εργοστολίου. Μάλλον όχι στο δημοτικό χειροκομείο Εργοστολίου. Σε ξενοδοχείο. Στο βιβλίο του εργασία ακριβώς. Ξενοδοχείο, στην περιοχή υπέστη σημαντικές ζημίες του ξενοδοχείου αυτό και οι περίληψεις αυτοί μετακινήθηκαν στο συγκεκριμένο μοναστήρι, όπου και θα μείνουν και αρκετές μέρες ακόμα μέχρι να αποκατασταθούν οι ζημίες ή να βρεθεί άλλος χώρος για αυτούς, και μεταβαίνουν εκεί να δω τα ενδιαφέροντα που έχουν να μην πούνε. Να συμπληρώσω το ρεπορτάζ σου, επειδή είχαμε ακριβώς με τον κύριο Κεκάτο, ο οποίος είναι και σε θέματα προνοίας ο υπεύθυνος, μας είπε ότι αυτοί οι γέροντες φιλοξενούνται σε ξενοδοχείο προσωρινά. Το ξενοδοχείο έπαθε ζημιές, μεταφέρθηκαν στον Άγιο Γεράσιμο και μιλάμε, λέει, περίπου για 100 από το Εργοστόλι και 50 από το Λιξούρι, κάπως έτσι μας το τοποθέτησε. Χοντρικά τα νούμερα. Και επίσης να πούμε αυτό που είχε κυκλοφορήσει, να διαψεύσουμε αυτό που είχε κυκλοφορήσει στην αρχή, ότι εκενώθηκε το νοσοκομείο του Αργοστολίου λόγω κατάρρευσης της στέγης. Δεν ισχύει αυτό. Από χθες το διαψεύσαμε. Βγήκαν οι αρμόδιοι και μας είπαν ότι είναι σε πλήρη ετοιμότητα και λειτουργεί πλήρως το νοσοκομείο του Αργοστολίου. Και μάλιστα σήμερα μάθαμε ξανά από τον αντιδήμαρχο ότι επεσήμανε ότι μπορεί να ανοίξει και η πτέρυγα, η νέα πτέρυγα. Αυτή η περιβόητη που είχαν γίνει. Ξέρεις, θυμάσαι το Σύριαλ που χαθήκαν τα κλειδιά της νέας πτέρυγας, την εγκαινιάσαμε και χαθήκαν τα κλειδιά κλπ. Λοιπόν, όχι απλώς λειτουργεί το Αργοστόλι, το νοσοκομείο του Αργοστολίου είναι σε πλήρη ετοιμότητα και αμέσως πήγαν εκεί οι μικροτραυματίες, γιατί ευτυχώς είχαμε μόνο μικροτραυματισμούς και όχι σοβαρότερους τραυματισμούς. Άρα όλα δένουν καλώς, μας το επιβεβαιώνεις και εσύ, γιατί ξέρεις, εγώ ήθελα πρώτα να ακούσω τις αρχές, δήμαρχο-αντιδήμαρχο, και μετά να έρθεις εσύ με το ρεπορτάζ του επιτόπιο να μας διαψεύσεις ή να μας επισημάνεις κάποια πράγματα, αλλά χαίρομαι που και εσύ τα βρίσκεις ότι όλα πάνε καλά. Ακριβώς, και μια τελευταία εικόνα από την Κεφαλονιά. Ο καιρός σήμερα δυστυχώς είναι ιδιαίτερα βροχερός, κάτι που δεν ήσχε τις προηγούμενες δύο ημέρες. Και αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες που θα επιλέξουν και σήμερα να μείνουν έξω από τα σπίτια τους και δεν έχουν κλείσει βέβαια θέσεις στα καράβια, θα είναι αρκετά πιο δύσκολες οι συνθήκες για αυτούς από ό,τι τις προηγούμενες ημέρες. Ας ελπίσουμε ότι το Ελευθέριος Βενιζέλος που θα έρθει το απόγευμα και μπορεί να φιλοξενήσει, λέει, 1.400, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. 1.400 ακόμα να μπορούν να βρουν θαλπορεί σε ένα περιβάλλον, εν πάση περιπτώσει, κακό ή καλό, που δεν είναι το αντίσκηνο, ούτε το αυτοκίνητο. Έτσι. Συγγνώμη, να επισημάνω και σε αυτό που λέτε, ότι όχι απλά δεν είναι αντίσκηνο και ότι είναι καλές οι συνθήκες, αλλά υπήρχε και πολύ κέφι στο πλοίο. Δεν δημιουργούνται παρές. Ο κόσμος του το ζήτησε να πηγαίνει ταξίδι. Οι συνθήκες είναι καλές και δεν ξέρω αν έχει αναρριφθεί αυτό. Μας έλεγε χθες ο καπετάγιος του πλοίου ότι το φαγητό είναι δωρεάν. Αυτό επίσης, αυτό το έθιξα εγώ, ρώτησα ακριβώς τον αντιδήμαρχο ποιος πληρώνει το φαγητό. Το παραχωρεί το ίδιο το πλοίο, δηλαδή οι εταιρείες, έτσι, οι εταιρείες που έχουν τα πλοία αυτά τα δύο, γιατί μιλάμε για δύο διαφορετικές εταιρείες, παρέχουν και το φαγητό για τόσο κόσμο. Πολύ σημαντικό και αυτό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
σε τέτοιες ειδικά δύσκολες εποχές. Άρα είναι και λογικό να καταφύγουν και κάποιοι είτε φοβισμένοι άνθρωποι, είτε πιο αναγκεμένοι, είτε άστεγοι γενικότερα της Κεφαλονιάς. Το οποίο είναι απόλυτα θεμητό σε τέτοιες περιπτώσεις, αλίμον αν δεν πιάσεις το χέρι του διπλανού σου και δεν δώσεις ένα πιάτο φαγητό, το οποίο όλοι λέμε καλώς γίνεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σωτήρη Σκουλούδια. Ελπίζουμε να γυρίσεις, όχι για κανέναν άλλο λόγο, δεν θέλουμε τη φωνή μας εκεί, αλλά θέλουμε να μην έχουμε καμία εξέλιξη αρνητική, που δεν θα έχουμε, να δούμε το ποτήρι μισογεμάτο, όλα βαίνουν φυσιολογικά, και να μας γυρίσεις εδώ στη ζούγκλα μας. Να είσαι καλά, Σωτήρη. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, ήταν ο Σωτήρης Σκουλούδης, συνάδελφος, ρεπόρτερ από την Κεφαλονιά, από τον τόπο ακριβώς. Όπως είδατε, δεν διέψευσε τις αρχές, διότι πάντοτε κρατάμε μικρό καλάθι όταν μας τα λέει ο Λαρόδινο, ο Δήμαρχος και Αντιδήμαρχος. Θέλαμε να δούμε και το δικό μας το μάτι ότι εδώ όχι, υπάρχει θέμα. Δεν υπάρχει θέμα, όλα βαίνουν καλώς και το επικροτούμε και μπράβο στην κρατική μηχανή που λειτουργήσε έτσι. Και επιτέλους ας πάψουμε με αυτή την εθνική κρίνια και την εθνική μιζέρια να πρέπει κάτι να πηγαίνει στραβά για να μπορούμε να γκρινιάζουμε. Εδώ ευτυχώς ας γίνει παράδειγμα ο τρόπος που αντιμετωπίστηκε αυτός ο μεγάλος σεισμός την Κυριακή, να γίνει παράδειγμα και αχρίαστο να είναι, αλλά αν ποτέ έχουμε οτιδήποτε άλλο, να λειτουργήσει έτσι η κρατική μηχανή παντού. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ θερμά που ήσασταν στη συντροφιά μας. Σήμερα την αφιερώσαμε και τη σημερινή εκπομπή στην Κεφαλονιά. Να ευχαριστήσω θερμά και τον Νίκο Τοσακά και τον Ανέστη τον Κόνιαλη και τον Κωνσταντίνο για την βοήθειά τους στην παραγωγή αυτής της εκπομπής και όλες αυτές τις συνδέσεις που κάναμε. Καλό μεσημέρι. Αύριο στις 12 θα είμαι εγώ εδώ. Δεν ξέρω για τη λίστα τη Θεοφάνους. Εξαρτάται από τον ιό πόσο ισχυρά την έχει χτυπήσει. Να είστε καλά.